Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναγνωρίζει το αποτέλεσμα των εκλογών που έγιναν στη Λευκορωσία και σύντομα θα επιβάλλει κυρώσει σε πρόσωπα που ενεπλάκησαν στην εκλογική νοθεία και στην βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων. Αυτό αποφασίστηκε κατά την τρίωρη τηλεδιάσκεψη των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κυρίαρχο θέμα την κρίση στη Λευκορωσία. Αυτές οι εκλογές δεν ήταν ούτε δίκαιες ούτε ελεύθερες. Δεν ανταποκρίνονται στα στάνταρ της διεθνούς κοινότητας. Δεν αναγνωρίζουμε το αποτέλεσμα που παρουσιάστηκε από τις αρχές της Λευκορωσίας. Η επικεφαλή τη Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν σημείωσε στι δηλώσει τη την αναγκαιότητα η Ευρώπη να σταθεί στο πλευρό του λευκορώσικου λαού. Τώρα more... είναι ακόμη περισσότερο σημαντικό από ποτέ να στηρίξουμε του πολίτε τη Λευκορωσία. Να αποσύρουμε τη χρηματοδότηση από τι αρχέ τη χώρα παρέχοντά την στην κοινωνία και στι ευπαθεί ομάδε. Η επικεφαλή αντιπολίτευση τη Λευκορωσία, Φετλάνα Τιχανόφσκα, για είχε νωρίτερα καλέσει του Ευρωπαίου ηγέτε να μην αναγνωρίσουν το αποτέλεσμα που προήλθε, όπω είπε, από την εκλογική απάτη του Λουκασέγκο. Ο επί ένα τέταρτο αιώνα πρόεδρο τη Λευκορωσία, Αλεξάνδρου Λουκασέγκο, αρνείται πάντω το βασικό αίτημα των διαδηλωτών να παρετηθεί και η χώρα να πάει σε νέε εκλογέ. Κατηγορεί δε την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να απομακρύνει το Μίνσκα από τη Μόσχα σε οικονομικό και στρατιωτικό επίπεδο. Οι αντικυβερνητικέ συγκεντρώσει, πάντω, κλιμακώνονται καθημερινά στη Λευκορωσία, σε μια χώρα που πλήττεται από μαζικές απεργίε σε κομβικέ κρατικέ βιομηχανίε.